Αν είναι δυνατόν. Ποιος τη σκέφτηκε αυτή την ερώτηση. Αυτός που έχει κάνει τις ερωτήσεις είναι μεγάλος ύποπτος που έλεγε και ένας θείος μου, αντί να βρίζει. Λοιπόν... Netflix, παιδιά, είναι δυνατόν. Το Netflix το έχετε δει τελευταίο καιρό. Είναι πλήρες. Μόνο Netflix. Τον Παόλο Σόζα τον έχω γνωρίσει, εγωιτευτικότατος. Τον Ζινεντίν Ζιντάν δεν τον ξέρω, αλλά... Ποιο να πω, θα πω... Αχ, θα πω ποιο να πω. Ζίζου. Στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, παιδιά, το προτιμώ από ένα πρώτη θέση σε ντεφιλέ στο Παρίσι. Κοίταξε, συμπαθέστατος ο Πεπ Γκουαρδιόλα, καλός προπονητής, κοντεύνοντας αρρώσει κιόλα, αλλά εγώ παραμένω φαν του Ζωζέ Μουρίνιο. Για τον τρόπο του, επειδή είναι μοναδικός. Νομίζω ότι ο Πεπ είναι λίγο απορροφημένος από το σύστημα. Τρόπα. Να δοκιμάσω. Κάτσε τώρα να σφυρίξω. Νομίζω το πρώτο, το νταντανταντα. Είναι εύκολα τα λόγια. Πρέπει να πω ότι πίνω τώρα, χωρίς που είναι για τους δυνατούς πότες. Έχω προσπαθήσει να εξηγήσω το offside σε φίλη μου που είναι άσχετη και τα έχω πάει περίφημα. Ποια ήταν η άλλη μου επιλογή? Λοιπόν, το πρώτο. Βαγγέλης Ιωάννου, η Δημήτρη Χατζηγεωργίου και εγώ τώρα πρέπει να σκεφτώ και μήπως τύχει να δουν το βίντεο και τι θα απαντήσω. Απαπα, ντροπή πάντως για την ερώτηση. Θα πω ισοπαλία. Μου έχει δοθεί αυτή η επιλογή νομίζω. Νομίζω hit the match. Νομίζω ότι το Τάικ Βοντό, έψαξες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εκτόνωση από το να ρίξεις μία κλωτσιά στο θώρακα, έτσι, στο προστατευμένα κάποιο. Ναι, η σκοποβολή είναι άλλο mind game, ενώ η εκτόνωση είναι καθαρά το Τάικ Βοντό. Κοίταξε να δεις. Επειδή κορακάκι έχω περιγράψει στο Ρίο, θα πάρω Στέφανο Τσιφάου που δεν έχω περιγράψει, να τα κάνω και τα δύο. Με Γιάννη Διακογιάννη ή Νίκο Κατσαρό, πρέπει να διαλέξω, δεν μπορώ να τους βάλουμε δίδυμο. Πάντα τα δίδυμα είναι τώρα η φάση, είναι δίδυμο η φάση. Μαζί, είναι συμπαθέστατοι και οι δύο.